Αγαπητοί ακροατές και πάλι κοντά σας, πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μπούκουρα τον Παναγιώτη, τον πρόεδρο των Αλιέων. Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των Αλιέων αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τα είχαμε ακούσει από τον ίδιο σε προηγούμενες εκπομπές. Βέβαια πρέπει να πω ότι παρόλη την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος, φαίνεται ότι φωνάζει, λέει τα προβλήματά του, κανείς δεν ακούει όμως. Γιατί είναι γεγονός ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες, αλλά ψαρεύουν σε αυτά τα λίγα ψάρια που υπάρχουν, για να μπορέσουν και αυτοί με τον τρόπο που γνωρίζετε να τα πουλήσουν με τις σακουλίτσες τους ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ίσως δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος, ίσως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Εν διάθετη περιπτώσει, ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα πάρα πολλά. Θα απευθυνθούμε και πάλι να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπούκουρα, γιατί το θέμα της Πρέβεζας έγινε και θέμα στα κεντρικά δελτία εκπομπή σε κεντρικά ιδεσιογραφικά μέσα ενημέρωσης στον Αντένα, και απασχόλησε βέβαια η εκπομπή που γράφτηκε, ήταν εδώ και πολύ καιρό πριν, και αναμεταδόθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναφέρθηκε στο θέμα της Γαρίδας και σε πολλά. Καλημέρα κύριε Μπούκουρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Μπούκουρα, είχαμε ξαναμιλήσει, είχαμε πει τον προβληματισμό, σας ακούσαμε τότε. Άλλαξε από τότε κάτι, η πολιτεία δηλαδή στέκεται στο πλευρό σας? Τι ακριβώς γίνεται εκεί με τους Αλιείς? Μπορούμε να πούμε ότι σύμμαχό μας είναι το λιμεναρχείο, το οποίο έχει εντείνει τις προσπάθειές του όσον αφορά την παράνομη Αλιεία, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι με ένα σκάφος, ένας αμβλακικός ολόκληρος, συν ένα κομμάτι του Ιωνίου που είναι στη δικαιοδοσία του λιμενάρχειου, αυτό δεν είναι εφικτό για να γίνει στον αμβλακικό αυτό που είναι απαραίτητο. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν δύο υποσταθμοί στο Μενίδη και στην Αμφιλοχία, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν σκάφος και έχει μείνει όλος ο αμβλακικός να ελέγχεται με ένα σκάφος. Ο μόνος που πιστεύω ότι δεν μπορεί να φταίει αυτή τη στιγμή είναι το λιμενάρχειο. Πιστεύω ότι η πολιτεία θα μπορούσε, μα με ένα άλλο σκάφος. Δεν ξέρω αλλιώς, επειδή το έχουμε ξαναπεί, με τους ποινές τους, με κάποιο άλλον έλεγχο, να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή το λιμενάρχειο δεν έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, γιατί δεν έχει τα πλωτά μέσα, αν θέλετε, να κάνει τον έλεγχο και να μπορέσει πραγματικά να περιορίσει αυτόν τον τρόπο του ψαρέματος που γίνεται από τους ιδιώτες. Αυτό λέτε? Ναι, και δεν είναι μόνο τους ερασιτέχνες ψαράδες. Ναι. Η παράνομη αλιεία δεν είναι μόνο η γαρίδα. Παράνομη αλιεία, το σε όλα τα είδη, ναι. Ότι είναι ερασιτέχνες, έχουμε κατά καιρούς με τις ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες τα άτομα που τα απαρτίζει και δουλεύουν εκεί πάνω είναι παράνομη αλιεία. Οι ίδιοι δηλαδή που είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες κάνουν παράνομη αλιεία, αυτό λέτε? Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Σε αυτό δεν μπορεί να προστατευτείτε, αφού είναι συγκεκριμένο πλέον αυτό το πλαίσιο και το έχετε ξαναπεί πολλές φορές? Δεν μπορεί το λιμενάρχειο να ασκήσει έλεγχο στις εταιρείες αυτές? Το λιμενάρχειο μπορεί να ασκήσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πιαστεί επαυτοφόρο, λέτε, εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσει και το λιμενάρχειο να κάνει κάτι. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Αλιείς σήμερα? Για δώστε μας έτσι, εσείς πώς θα ταξινομούσατε τον προβληματισμό για την πορεία των συναδέλφων σας? Έχουμε πει κατά καιρούς ότι για τον αμβλακικό είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά όσο αφορά το φράγμα του Πουναρίου, που αποδείχθηκε τώρα τελευταία ότι κλείνοντάς το τελείως και είδαμε τη ζημιά έκανε από τη στιγμή που το ανοίξανε στην Άρτα, ναι. Το οποίο δεν ελέγχεται. Θα έπρεπε η ροή του φράγματος αυτή να είναι περίπου στο 1/3 για όλο το χρόνο και όχι να τα ανοίγει και να τα κλείνει η ΔΕΗ όποτε αυτή... Τι πρόβλημα κάνει με το ανοίγει και το κλείνει, τι πρόβλημα παρουσιάζει? Δεν ρεματίζει ο κόλπος όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει η φυσική ροή του ποταμού, τουλάχιστον μια άλφα φυσική ροή του ποταμού από τη στιγμή που έγινε το φράγμα.
Ένα είναι αυτό. Έχουμε πει για τις ιχθυοκαλλιέργειες ότι εντάξει, και το βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βγουν έξω από τον κόλπο. Ναι. Ο Αμβραγικός έχει δυνατότητα. Είναι κρανίου τόπος, λένε κάποιοι, ο χώρος όπου είναι οι μονάδες. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι η πραγματικότητα. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις λάσπες αυτές δεν είναι δυνατόν να ζήσει οτιδήποτε και από κάτω. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι και άλλα θέματα που δεν είναι μόνο, είναι και τα καταφύγια, ας πούμε, στην καθοσοκιά είναι κάποια... Θέλω λίγο το για τα καταφύγια να σας ρωτήσω και θα μου πείτε. Το αλλιευτικό καταφύγιο του Παντοκράτορα έγινε για τους Φαράδες. Είναι πραγματικά το αλλιευτικό καταφύγιο για τους Φαράδες εκεί ή για κάποιους ειδικούς? Βλέπουμε και αυτό που λέγαμε, ότι το καταφύγιο αυτό και με τον τρόπο που έγινε, ναι, με την κατασκευή αυτή που έγινε, είδαμε με δύο καιρούς που έκανε με δύο νοτιάδες ότι δεν είναι δυνατόν εκεί πέρα να πάει κανένα αλλιευτικό σκάφος να δέσει και να είναι σίγουρο. Πιστεύω ότι δεν προστατεύονται, λέτε εκεί σε αυτό το σημείο. Δεν προστατεύεται και αποδείχθηκε το χειμώνα αυτό που μας πέρασε και είχαμε λίγο άσχημο καιρό. Αυτό σημαίνει δηλαδή, όμως δένουν οι ψαράδες εκεί? Πολύ λίγοι. Ζήτημα να είναι 5 επαγγελματίες που δεν είναι εκεί και σε περίπτωση που ακούνε ότι θα κάνει το νοτιά που φοβόμαστε εμείς, θα παίρνουν τα σκάφη τους και έρχονται στο αλλιευτικό καταφύγιο από μέσα, οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Το αλλιευτικό καταφύγιο επαρκεί σήμερα αυτό που είναι μέσα? Όχι. Δεν επαρκεί το αλλιευτικό καταφύγιο. Ήδη έχουμε προβλήματα πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά τα αεραστεχνικά σκάφη. Και αυτοί με το δίκαιο τους έχουν πάρει ένα σκάφος κάπου, πρέπει να το δέσουν. Η ουσία είναι ότι εμείς επαγγελματίες αντιμετωπίζουμε προβλήματα από τη στιγμή που έχουμε τη Μαρίνα, η οποία είναι μέσα στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Αποτέλεσμα, οι θέσεις αυτές να μην φτάνουν. Μειώνονται, λέτε, και δεν επαρκούν οι θέσεις του αλλιευτικού καταφυγίου. Υπάρχει όμως και ένα τεράστιο πρόβλημα στην Καστροζικιά. Διαμαρτύρεται ο κόσμος εκεί. Υποτίθεται ότι εκεί θα γινόταν μια επένδυση, ένα αλλιευτικό καταφύγιο. Δεν έγινε τίποτα εκεί? Εκεί τον προηγούμενο μήνα ενοχλήσαμε το Λιμενικό Ταμείο. Κάποια λεφτά από το Υπουργείο δοθήκανε και για την ανακατασκευή εκεί πέρα του αλλιευτικού καταφυγίου, το οποίο έχει πρόβλημα. Τώρα οι εργασίες δεν προχώρησαν. Ποιος είναι ο λόγος? Ίσως, εντάξει, είναι χειμώνας, ξέρω εγώ, και δεν μπορούν. Ναι. Πιστεύω όμως με την πάροδο του χρόνου, από τη στιγμή που έχουν βγει αυτά τα λεπτά, ότι θα επενδυθούν εκεί πέρα. Ναι. Ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει και πρόβλημα μέσα στον Αμβραγικό κόλπο, που υπάρχει ένα αλλιευτικό καταφύγιο στους λάκους, τοποθεσία λάκους που λέμε εμείς, το οποίο και εκείνο θέλει εκβάθυνση, γιατί και εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα πολλά. Εσείς όταν απευθύνεστε για τα μεγάλα προβλήματα, το αλλιευτικό καταφύγιο δεν είναι, θα φαντάζομαι ότι είναι ευθύνη, δεν είναι της περιφέρειας? Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ο κύριος Ιωάννου τι σας λέει γι' αυτά? Δηλαδή τα προβλήματα... Πέρυσι που είχαμε θέσει το θέμα, δεν μπορώ να πω ότι ενήργησε και στο Υπουργείο έστειλε χαρτί. Στην ουσία όμως, θέμα... στην ουσία τι βγαίνει τώρα? Υπάρχει κανένας προγραμματισμός για κάποιο έργο από αυτά? Πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Εσείς πιστεύετε ότι η παράνομη αλληλεία γίνεται από αεραστέχνηση και από εσάς τους ίδιους? Εννοείται πως γίνεται και από εμάς. Ναι. Ναι, από τους αεραστέχνες, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όταν αριθμεί όλος ο Αμβραγικός κόλπος, γιατί εμείς βλέπουμε το πρόβλημα εδώ, και το Λιμεναρχείο, ενώ ξέρει το πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά με ένα σκάφος. Όταν ξέρουμε ότι αριθμεί 7-8.000 αεραστεχνικές άδειες αλληλείας, ο Αμβραγικός, όλος ο Αμβραγικός, και μιλάμε τώρα και για 1.500 οικογένειες, οι οποίες ζουν σαν επαγγελματίες που είμαστε εμείς. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, και εμείς, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι κάποιοι ασυνείδητοι, όπως και ασυνείδητοι μπορεί να είναι κάποιοι αεραστέχνες, να μην τους βάλουμε όμως όλους ναι, στο το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι
ευσυνείδητη. Πάντα σε όλους τους κλάδους πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Θα μπορούσε ο αυραγικός κόλπος, ο γόνος φαίνεται δεν υπάρχει, δηλαδή να εμπλουτιστεί, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Για να εμπλουτιστεί ο αυραγικός, είπαμε, είναι ο πνεύμονας του αυραγικού, η μπούκα μίκρινε. Με ένα έργο το οποίο έγινε και απορώ το πώς η πολιτεία ενέκρινε να γίνει αυτό το έργο. Το φράγμα, σας είπα... Μπορεί να ρίγουν, λέτε, ότι και δημιουργεί προβλήματα. Ναι, η ηχθειοκλοβή τα έχουμε ξαναπεί κατά καιρούς πάρα πολλές φορές. Ο ηχθειογενετικός σταθμός δεν θα μπορούσε να βγάλει εκεί, αφού υποτίθεται ότι λειτουργεί, γόνο και να τον ρίξει στον αυραγικό? Μα ο ηχθειογενετικός σταθμός κατά καιρούς είχε προβλήματα και έκλεινε γιατί είχαν πρόβλημα μέχρι με το ρεύμα. Δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν ξέρω αν τα λεφτά επαρκούν για να κάνει ο ηχθειογενετικός όλα αυτά τα πράγματα. Με τι το χρειαζόμαστε τον ηχθειογενετικό, μπορείτε να μου πείτε εσείς που είστε επαγγελματίες? Αυτή τη στιγμή, από τη μέρα που έγινε ο ηχθειογενετικός μέχρι και σήμερα στον αυραγικό, δεν έχει προσφέρει τίποτα. Μες. Τώρα το γιατί, αυτό το γνωρίζουν οι αρμόδιοι. Μες. Εσείς να κλείσουμε τώρα με ένα μήνυμα που στέλνετε, δηλαδή τι θέλετε, δηλαδή. Από το Λιμεναρχείο έχετε μια συμπαράσταση από τον κύριο Παύλο Τυφτικίδη, τον Λιμενάρχη, που είχαμε τη... θα θέλαμε πραγματικά να συνομιλήσουμε μαζί του, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε. Δεν βάζετε κάποιον προβληματισμό στη συνεργασία? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον Λιμεναρχείο. Γιατί είχατε αφήσει κάποιες αιχμές και παλαιότερα. Παλαιότερα μπορεί να υπήρχε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα θέμα με το Λιμεναρχείο. Ξέρουμε ότι έχει εντείνει τις προσπάθειές του και υπήρχαν και φορές που δεν είχε το σκάφος του. Ναι. Και έπαιρνε κάποια άλλα σκάφη να μπορέσει να κάνει κάποιον έλεγχο. Δεν μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό τίποτα. Απλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ακουμπήσει στο πρόβλημα η πολιτεία παραπάνω, γιατί ο αμβρακικός είναι πλούτος. Ναι. Κύριε Μπούκρο, να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι επισημάνετε τα σπουδαιότερα προβλήματα που έχουν οι αλλοιείς της Πρέβεζας. Νομίζω είναι ευθύνη των θεσμικών οργάνων να αναλάβουν πρωτοβουλίες, γιατί φωνάζετε πολύ καιρό, σας ακούω πραγματικά. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στο Σύλλογο των Αλλιέων, γιατί νομίζω ότι είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, αγωνίζονται να επιβιώσουν και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τα λόγια και να έρθουμε στην πράξη. Αγαπητοί κύριοι αυτοδιοικητικοί ή δεν ξέρω τι άλλο λέγεστε, πολιτικά πρόσωπα, η ουσία είναι ότι αυτή η συμπαράσταση να λάβει σάρκα και οστά και όχι στον τύπο και να υπογραμμίζεται αυτός ο τύπος. Θέλουμε επιστολές. Πού τις θέλεις τις επιστολές? Κύριε Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.